Ένα μωρό βρήκαν εγκαταλελειμμένο περαστική στο προάβλιο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Οδό Πατησίων. Ο Γιάννης Γιάκας θα μας ενημερώσει. Γιάννη. Ακριβώ, Γιάννη, όλα ξεκίνησαν το πρωί όταν μία γυναίκα αντιλήφθηκε πω στον αύριο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πατησίων υπάρχει ένα δίχρονο κοριτσάκι. Αμέσω ειδοποίησε τον φύλακα το, του μουσείου, ο οποίο με τη σειρά του κάλεσε την αστυνομία. Αμέσω, σε κοντινή απόσταση υπήρχαν άνθρωποι, αστυνομικοί τη ομάδα Όποιοι οι οποίοι πήγαν, πήραν το δίχρονο κορίτσι, το οποίο βρισκόταν στο καροτσάκι του. Ήταν κανονικά αντιμένο και μάλιστα δίπλα του υπήρχε και μία. Ε, τσάντα με πάνες και το μετέφεραν στο νοσοκομείο ε, Πέδων Αγία Σοφία. Σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε, ε, το κοριτσάκι είναι μια χαρά στην υγεία του. Τώρα, βέβαια, οι έρευνε είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του ανθρώπου ναι, ε, που άφησε το κοριτσάκι στο συγκεκριμένο σημείο. Γιατί το άφησε και κάτω από ποιε συνθήκε το άφησε. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί ερευνούν, βέβαια, και το βιντεοελληπτικό υλικό τόσο από το μουσείο όσο και από του γύρω δρόμου, ώστε να δουν τι ακριβώ συνέβη.